Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε την ομάδα καταρχήν τη Ρίτερ Ελλάς για τη συμμετοχή τους στον Δρόμενο, καθώς και την ομάδα τοξοβολίας της ΑΕΛ. Το Λεχενόν. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές που συμμετέχουν σε αυτό το μεσαιωνικό δίμερο, καθώς και τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η εκδήλωση αυτή βρίσκεται επί της σκεπής του Δήμου Αντραβίδας Κιλίνης, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον κύριο Βούκαν. Ελπίζουμε οι συμμετέχοντες και οι θεατές να περάσουν ένα ευχάριστο απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για την ομάδα μας των ιστορικών αναβιώσεων, γιατί πέραν του αισθητικού, πέραν της επιθυμίας μας να σας δείξουμε το πώς δίνονταν οι υπότες και οι δεσποσίνες εκείνης της εποχής των κάστρων, όπως το κάστρο του Χλεμουτσίου, είμαστε άνθρωποι που ασχολούμαστε γενικότερα με ιστορικές πολεμικές τέχνες, τους εξοπλισμούς που βλέπετε, οι περισσότεροι από εμάς ξέρουν να τους χειρίζονται πολύ καλά. Κάποιοι από εμάς είμαστε εκπαιδευτές, κάποιοι είναι εκπαιδευόμενοι, κάποιοι είναι νεοσύλλεκτοι και θα σας κάνουμε κάποια επίδειξη της προπονητικής όπως ήταν εκείνη την εποχή. Όπως δηλαδή εξασκούνταν οι υπότες όταν επέρνανε νεοσύλλεκτους και έπρεπε να τους μάθουν τα όπλα. Θέση φόμπτα ψηλή. Κάθε το χτύπημα. Ένα. Δύο. Τρία. Θέση φόμπτα πλάι. Διαγώνιο χτύπημα. Ένα. Δύο. Τρία. Παραμένουμε στην ίδια θέση φόμπτα. Οριζόντιο χτύπημα. Ένα. Δύο. Τρία. Συνέπερμο δεξιά. Διαγώνιο από κάτω. Ένα. Δύο. Για την τοξοβολία. Το τόξο και το βέλος έχουν πολεμική και κυνηγητική προέλευση που χάνεται στα βάθη του χρόνου. Υπάρχουν ενδείξεις χρήσης του τόξου και που παραπέμπουν στην παλαιολιθική εποχή 20.000 χρόνια πριν.
Όλοι οι λαοί του πλανήτη έχουν στην ιστορία τους ενδείξεις χρήσης του τόξου, από τους κατοίκους του παγωμένου βορρά ως τη γη του πυρός. Σοκή είμαι! Καλά, μην πας μόνος σου, μην πας μόνος σου, θα πέσει. Όχι, δεν θα πάμε, δεν θα πάμε, εντάξει, δεν θα πάμε. Ευχαριστώ μου είναι από βάθος καρδιάς, κυρίως για τους ανθρώπους αυτούς που αναβιώνουν το αίθημα, για αυτούς που είναι σιδερόφρακτοι σήμερα, σε αυτή τη ζέστη και με αυτές τις συνθήκες. Σας καλωσορίζω, ευχαριστώ που είστε εδώ, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστώ όλους εσάς. Gracias.